Τώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στην καρδιά του Αιγαίου. Τον Άι Στράτη επέλεξε να κάνει σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιάννη Καντέλη, που έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Και η επίσκεψη της κυρίας Σακελαροπούλου Μάρκο ξεκίνησε από την 130 σμιναρχία μάχης στη Λίμνο, εκεί όπου βρίσκονται οι φρουροί του Αιγαίου και η ομάδα των F-16 αλλά και των Super Puma που κάνουν την διάσωση στο Αιγαίο. Ακολούθως η κυρία Σακελαροπούλου πήγε στον Άι Ευστράτη, στο μικρό νησί των 200 κατοίκων, εκεί όπου οι ακρίτες φιλούν τα σύνορα της χώρας μας, με την κυρία Σακελαροπούλου να τονίζει ότι η Ελλάδα θέλει σχέσεις καλής συνεργασίας και γειτονίας, δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν δέχεται απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές από κανέναν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και πάμε να δούμε την χαρακτηριστική τοποθέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς γιορτάζουμε ακόμη ένα Πάσχα σε συνθήκες πανδημίας. Ελπίζουμε όμως βάσιμα ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε πλήρως τη ζωή μας χωρίς φόβο και περιορισμούς. Η άμεση ανταπόκριση στο πρόγραμμα των εμβολιασμών είναι η πιο ισχυρή μας εγγύηση για να αποκτήσουμε την ανοσία της κοινότητας και να περάσουμε ένα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Βρίσκομαι κοντά στους ακρίτες μας, στη Λίμνο και τον Άι Στράτη. Κοντά στους συμπολίτες μας και τις ένοπλες δυνάμεις που σε δύσκολες συνθήκες προστατεύουν τα σύνορα και εγγυώνται την ασφάλειά μας. Ο πατριωτισμός και η αυταπάρνησή τους μας δίνουν έμπνευση και αισιοδοξία. Η πατρίδα μας θα βγει πιο ενωμένη και δυνατή και από αυτή την κρίση. Χριστός Ανέστη.